Η χειρώνει κυρίε και κύριοι το μήνυμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Λένε, βάλτε τέλο στα προγράμματα ενεργειακή στήριξη, περιορίστε τι δαπάνε των πρωτογενών, τις πρωτογενεί δαπάνε για το 24 και μειώστε τα μέτρα στήριξη για τη φετινή χρονιά. Ο Κωνσταντίνο Δαβλό είναι κοντά μα. Το μήνυμα αυτό είναι για όλε τι χώρε, είναι και για την Ελλάδα. Υπάρχει μια γενικότερη συγκράτηση. Η Ευρώπη σφίγγει τα λουριά, διότι τελείωσαν, θεωρεί, οι κρίσει οι οποίε είχαν ανοίξει τον Ευρωπαϊκό Κορβανά και τώρα έρχεται έρχεται η ώρα που πρέπει να μαζευτούν οι οικονομίε. Ναι, ναι, Ειδικ... stop τώρα. Ειδικά αυτό για την ενέργεια είναι σχεδόν πανευρωπαϊκή εντολή. Πάμε να δούμε όμω και τι προτάσει που αφορούν και την Ελλάδα. Εδώ ζητάει λοιπόν η Ευρώπη να υπάρξει συγκράτηση των πρωτογενών δαπανών στο 2,6%. Την ίδια στιγμή όμω αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει την καλύτερη ανάπτυξη διπλάσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα είναι κάτι και αυτό που ε, ε, ικανοποίησε και τον Υπουργό Οικονομικών τη χώρα μα, ο οποίο έκανε και ανάπτυξη. Δήλωση. Από εκεί και πέρα, τερματισμό των μέτρων στήριξη τη ενέργεια. Αλλά αν χρειαστεί, συμπληρώνει Αφήνουμε η Ευρώπη παράθυρο. να πηγαίνουν μόνο στα νοικοκυριά που οχεδμένοι. είναι ευάλωτα ή στι επιχειρήσει εκείνε που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Πάμε να δούμε κάποια άλλα ζητήματα, όπω είναι οι αλλαγέ στη φορολογία. Ζητούν, για παράδειγμα, πιο φιλικού φόρου για τι επενδύσει, να υπάρξει αναθεώρηση για του αυτοαπασχολούμενου. Εδώ ίσω είναι και το τέλο επιτιδεύματο, θα έλεγα εγώ. Και ζητούν και φορολογία λογική συμμόρφωση πάταξη της φοροδιαφυγής μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής των ε, των συναλλαγών. Και πηγαίνουμε και στο τέλος, ζητούν βελτίωση στην υγεία, να έχουμε περισσότερο οικογενειακό γιατρό, αν θέλεις, για περισσότερες οικογένειες, ολοκλήρωση του κτηματολογίου και μείωση χρήσης οριτών καυσίμων, δηλαδή αύξηση των άπερ.